Με καθυστέρηση αρκετών ημερών ξεκίνησαν οι εργασίες για τον εορταστικό στολισμό της οδού 1821 με παράλληλο κλάδεμα των δέντρων. Πάρα πολύ ωραίο είναι, αλλά θα έρθουν όμως πελάτες. Αυτό έχουμε την επιθυμία. Θα έρθουν ή δεν θα έρθουν, γιατί βλέπω και δύσκολο έρχονται. Η κυκλοφορία έκλεισε για τα οχήματα από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, γεγονός που προκάλεσε τη δυσφορία σε μερίδα καταστηματαρχών, οι οποίοι σχολίαζαν ότι οι σχετικές εργασίες θα μπορούσαν να γίνουν χθες το απόγευμα, οπότε τα καταστήματα ήταν κλειστά. Κόβουν σήμερα τα δέντρα, στολίζουν σήμερα. Ένας ξεχασμένος δρόμος της 1821. Να σας πω κάτι, εγώ νόμιζα πως δεν θα μας στολίζαν καθόλου. Ότι είχαν σβήσει, πώς προσπαθεί ο Ερντογάν να μας σβήσει από το χάρτη την Κρήτη. Νόμιζα κι εγώ ότι είμαστε αποκλεισμένοι από το Δήμο Ηρακλείου. Λέω, μάλλον έχουν ξεχάσει το δρόμο. Εντάξει, τι να πω. Ναι, τώρα είναι μέρα να κόβουν δέντρα. Έπρεπε να έχει στολιστεί, όπως στολίστηκε πολύ νωρίς η δικαιοσύνη, η είδης και τη 1821 την είχαν ξεχάσει. Με τηλεφωνήματα των καταστημάτων βλέπω και ήρθανε σήμερα. Και μπορεί η γιορτινή ατμόσφαιρα να καθυστέρησε αρκετά στην οδό 1821, όμως παράπονα από καταστηματάρχες καταγράφονται και στην οδό Ψαρομιλίγκων. Εμείς εδώ τραβήξτε πλάνα, είμαστε πάρκινγκ. Μια νότα χριστουγεννιάτικη, ρε παιδιά, τι να θέλουμε να δούμε. Μια νότα χριστουγεννιάτικη. Δέστε τα φώτα μας. Τα φώτα να δείτε. Και νομίζω ότι δεν έχουν και ρεύμα κάτι τέτοιο να πάρουν ρεύμα. Δήμος Ηρακλείου, τρίτος δήμος στη χώρα. Γιατί δεν ρίχνουν μια ματιά πώς είναι τα Τρίκαλα, πώς είναι ο Βόλος. Γιατί ρίχνουν μια ματιά. Μια ματιά να ρίξουν θα δούνε περίπου τι γίνεται στις άλλες πόλεις, μικρότερες πόλεις. Δυστυχώς και στέλνουμε μηνύματα, εγώ προσωπικά, δηλαδή έχω στείλει από το 17 και φέτος με πήραν και μου είπαν ότι τους απαξιώ, λέει, με το μήνυμά μου. Τι μήνυμα στείλατε? Ένα μήνυμα ότι όλο το Ηράκλειο είναι στολισμένο και μόνο εδώ, ενώ κοιτάξτε γύρω τι γίνεται. Αν αυτό είναι σημείο, ας πούμε, να έρθει κάποιος να προσελκύσει κόσμο, και μας φέραν αυτό εδώ. Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια εδώ στη Ψαρομιλίγκων? Εσείς δεν βλέπετε εδώ πέρα τα πλάνα? Θέλω εγώ προσωπικά να ευχαριστήσω τον κύριο Λαμπρινό για τον ωραίο στολισμό που μας έκανε και την ανάπλαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 3 χρόνια τα φώτα δεν ανάβουν. Όλα. Και στην πλατεία Κορνάρου οι γιορτινές πινελιές είναι ελάχιστες, όπως σχολιάζει η μερίδα καταστηματαρχών. Η μικρή έβαση είναι καταπληκτική. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Η δικαιοσύνη έγινε πολύ ωραία. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Η Κορνάρου, δεν ξέρω τι έχουν θέμα με την Κορνάρου. Μας βάλανε τώρα κάτι φωτάκια εκεί, ας πούμε, της πλάκας. Μια μπάλα. Μια μπάλα βάλανε εκεί και βάλανε σε κάτι φωτά εκεί, κάτι απλές κατασκευές, δηλαδή τίποτα το ιδιαίτερο. Αν εμείς από μόνοι μας δεν στολίζαμε εδώ πέρα, μαύρη νύχτα στα βουνά.